Καλημέρα φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina and Pardalo Mascot και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Τι θα φτιάξουμε σήμερα, Κυριακή είναι και λέμε τώρα να φτιάξουμε κάτι για να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο dessert το μεσημέρι. Λοιπόν, και τι είναι αυτό, είναι μπανόφι. Τι είναι το μπανόφι? Το μπανόφι είναι ένα εγγλέζικο επιδόρπιο το οποίο δεν ψήνεται. Υπάρχει βέβαια συνταγή που είναι και με βάση τάρτας. Εμείς θα φτιάξουμε την απλή συνταγή η οποία δεν ψήνεται. Το μόνο που θέλει είναι για λίγο να μπει στο ψυγείο, για 20 λεπτά περίπου η βάση. Λοιπόν, και τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μπισκότα digestive, εγώ πήρα χωρίς ζάχαρη, μία συσκευασία είναι εδώ, 100 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο ήδη έχω βάλει στο φούρνο μικροκυμάτων και το έχω λιώσει. Επίσης χρειαζόμαστε το ζαχαρούχο καραμελωμένο, αυτά πουλάνε πλέον στο σούπερ μάρκετ. Αν θέλετε να το φτιάξετε μόνοι σας, μπορείτε να φτιάξετε. Να πάρετε ένα κουτάκι, το ίδιο κονσέρβα, ζαχαρούχο γάλα και να το βάλετε σε μια κατσαρόλα με νερό και να το βράσετε περίπου 2-3 ώρες, αλλά να έχετε το νου σας κάθε φορά να προσθέτετε το νερό για να το καλύπτει το βαζάκι μέχρι πάνω, όχι στο καπάκι, μέχρι πάνω. Και μετά από 3 ώρες, αν θα το άνοιξετε, θα είναι καραμελωμένο. Τι άλλο θα χρειαστούμε? Αυτά είναι για τη βάση μας, γέμιση, και θα χρειαστούμε 2 ώριμες μπανάνες. Επίσης, για μετά θα χρειαστούμε γύρω στο 400 με 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος πάνω από 30% λιπαρά, ένα κουτάλι της σούπας, άχνη ζάχαρη. Έτσι, ή ζάχαρη, άχνη, όπως το θέλετε. Και αυτά είναι τα υλικά μας. Πόσο είναι? 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, 5 υλικά. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το σκεύος που θα το βάλω. Εσείς μπορείτε να το βάλετε, τη βάση εννοώ, σε οποιοδήποτε αποσπόμενο που είναι για τούρτες ή ένα ταψί. Αν δεν θέλετε να το βγάλετε μετά από μέσα, θα το βάλετε σε ένα ωραίο ταψό και να μπορέσετε να το βάλετε στο τραπέζι, όπως είναι στην περίπτωση τη δική μου. Εγώ δεν θα τη βγάλω την πίτα από εκεί, το banoffee pie. Θα είναι έτσι όπως είναι, θα το κόβω και θα το σερβίρω. Λοιπόν, και ξεκινάω. Εσύ, κυρία μου, από εδώ θα... Και χρειαζόμαστε το blender, όλα τα μπισκότα βάζουμε μέσα. Να το χτυπήσω πρώτα. Λοιπόν, μπορείτε να το χτυπήσετε μαζί με το βούτυρο, μπορείτε όμως να χτυπήσετε μόνο το μπισκότα και μετά να το ανακατέψετε με βούτυρο. Το βάζω μέσα. Να, βλέπετε πως είναι. Είναι μία... άμα έχετε φτιάξει cheesecake, είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, τρίβετε μια χαρά, δεν δυσκολεύει. Αν δεν θέλετε να πάρετε αυτό το μπισκότο, θα πάρετε το κτιμπέ, οποιοδήποτε μπισκότο πάει. Okay, είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Αφού το έχω τρίψει το μπισκότο, το έχω χτυπήσει στο blender. Λοιπόν, βάζω μέσα όλο το βούτυρο που έχω λιώσει και το ανακατεύω με κουτάλι. Βλέπετε, το κάνω, δεν βάζω άλλο
κάποιο σκεύος και τέτοια, να το λερώνω, να κάνω αρώμα, αφού εδώ θα το βάλουμε, θα το φτιάξουμε επί τόπου. Πρέπει να έχει μια υφή βρεγμένη σάμου. Και καθώς θα το ανακατέψουμε τώρα, θα το βάλουμε στο ψυγείο για 1/4-20 λεπτά, έτσι για να παγώσει λίγο το βούτυρο και να γίνει πιο συμπαγή η βάση μας. Λοιπόν, αρχίζω και στρώνω. Πατικόνω, εσείς μπορείτε να πάρετε ένα ποτήρι και να το κάνετε. Θα σας δείξω και το με ποτήρι. Πατικώνουμε μέχρι, αλλά να είναι το πάχος παντού ομοιόμορφο. Νομίζω το κάνουμε πιο ομοιόμορφα, φαίνεται πάρα πολύ καλά και όπως είναι μπαίνει στο ψυγείο για 20 λεπτά και τα λέμε σε 20 λεπτά. Θα κάνουμε τη συνέχεια. Όσο η βάση μας θα είναι στο ψυγείο για να κρυώσει το βούτυρο, για να πάρει την φόρμα της καλά, εμείς θα χτυπήσουμε τη σαντιγή, θα ετοιμάσουμε. Εδώ έχω κρέμα γάλακτος ζαχαροπλαστικής, 500 γραμμάρια. Και μόλις έχει πήξει λίγο, του βάζω μία κουταλιά γεμάτη άχνη ζάχαρη, δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί έχουμε το dulce de leche. Πάμε και μαζί με τη ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, έτοιμη είναι η σαντιγή μας. Λοιπόν, παίρνω το κορνέ ζαχαροπλαστικής. Εσείς μπορείτε, αν δεν έχετε, θα σας δείξω και πώς θα κάνουμε με μια απλή σακούλα. Το βάζω στο ψυγείο για να κρυώσει λίγο. Βάζω το υπόλοιπο για να σας δείξω πώς να το κάνετε με μία απλή σακούλα. Βάζω και αυτό στο ψυγείο και σας το δείχνω μετά. Λοιπόν, το ζαχαρούχο ή αλλιώς dulce de leche, το έχω βάλει μέσα σε ένα μπολάκι, το έχω βγάλει δηλαδή από την κονσέρβα και θα το αφρατέψω λίγο. Δεν χρειάζεται πολύ. Τέλειο. Να βλέπετε, έχει γίνει πιο ρευστό. Το απλώνω σε όλη την επιφάνεια. Ήρθε η ώρα να στήσουμε το γλυκό μας. Παίρνουμε λοιπόν την βάση, έχει κρυώσει και βάζουμε όλη την ποσότητα που έχουμε χτυπήσει, το ζαχαρούχο καραμελωμένο, πάνω στη βάση για να πάει παντού. Ωραία. Διαλέγουμε δύο τις πιο όριμες μπανάνες, να δω ποιες είναι αυτοί.
το κόβουμε. Μικρά κομματάκια. Α, άρωμα. Τέλεια. Λεπτές φετούλες λοξές για να κάτσουν ωραία. Αυτό δεν είναι και Λίζα. Έλα. Τσακ. Ορίστε, έχω εδώ το σκουπάκι, το Hoover. Η Λίζα. Είχα και τη ζουβίτσα. Έλα. Θα κόψω το υπόλοιπο μετά. Και τη στείνουμε. Πώς θέλετε να το στήσουμε, να το στήσουμε έτσι. Πάμε, στείνουμε. Αυτό είναι βέβαια superfood, έτσι τρως ένα κομμάτι και τρέχεις μέχρι την Ακρόπολη, έτσι, για πλάκα. Θα χρειαστούμε άλλη μία μπανάνα, άρα, όχι δύο, τρεις, πάρτε τέσσερις να είστε πιο safe. Να, Λίζα. Άλλη μία. Banana peels. Λοιπόν, άμα το πατήσεις. Βανανόφλουδα. Αφού το στρώσαμε, νομίζω μια χαρά. Super duper wow. Ήρθε η ώρα να το τελειώσουμε. Λοιπόν, και πάμε. Να σας δείξω τώρα και με το κορνέτο τη σακούλα, κανονική, πώς το κάνουμε. Και αυτό θα πάει για καφέ. Λοιπόν, θα κόψουμε ένα μικρό, μία μυτούλα. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Τέλεια. Αυτό είναι. Εδώ έχω καβουρδίσει λίγα ψιλοκομμένα αμύγδαλα, θα βάλουμε, προαιρετικά είναι εντελώς, μπορείτε να μην το βάζετε, δεν είναι απαραίτητο. Εγώ είπα να το κάνω λίγο πιο, εμένα μου αρέσουν τα ξηρή καρπή μέσα στα γλυκά πάρα πολύ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το αντέχω. Για να ολοκληρώσουμε την ομορφιά, έβαλα μισό κουταλάκι του γλυκού κακάο. Θα το κάνουμε ούτε αυτό, ούτε μισό κουταλάκι, δεν χρειάζεται. Αυτά είναι, φτιάξαμε ένα πανέμορφο μπανόφι, πανεύκολο και πεντανόστιμο. Βέβαια, θεδεμίδες είναι, φίλοι, μιλάμε, πάει διάστημα και γυρνάει. Οκ, βρίστε με, ντομάτες μου πετάξετε, πονάνε. Δεν θα το κόψουμε, θα το κόψετε μόνοι σας όταν θα το φτιάξετε, γιατί αυτό θέλει να είναι στο ψυγείο τουλάχιστον για 2-3 ώρες για να πιάσει. Και έτσι θα δοκιμάσω εγώ μετά. Ωστόσο, εσείς που δεν έχετε εγγραφεί,
κάντε το αν σας αρέσει, καμπανάκι και εγώ σας φιλώ μέχρι την επόμενη συνταγή. Δεν θα ρυλήσω και αυτό είναι απειλή. Γεια σας!